Συνεχίζουμε το δελτίο μας με την επικαιρότητα από το διεθνή και τον αμερικανικό χώρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μονομερή άρση του εμπάργου όπλων που έχει επιβληθεί σε βάρος των μουσουλμάνων της Βοσνίας από τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι, η κατάσταση στη Βοσνία γίνεται πλέον πολύπλοκη. Δεν έχει καταστεί σαφές ποια στάση θα κρατήσουν άλλες χώρες που μέχρι στιγμής στάσσονται υπέρ του εμπάργου. Στο μεταξύ, στο μέτωπο των συγκρούσεων, οι Σέρβοι με τη συμπαράσταση συμπατριωτών τους από την Κράινα πραγματοποιούν ισχυρές επιθέσεις με στόχο να ανακαταλάβουν εδάφη που έχασαν τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα βρέθηκε στο Πάλε ο ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην πρώην Ιουγκοσλαβία για Σούσια Κάση, ο οποίος συναντήθηκε με την ηγεσία των Σερβοβόσνιων. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Βουλή των Σέρβων της Βοσνίας έδωσε μετά από σχετική ψηφοφορία πλήρη έλεγχο και εξουσία στον Ράντοβαν Κάρατζιτς, που δηλώνει πανέτοιμος για σερβική αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Στο Βελιγράδι, η Κάτω Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στη Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση που είχε δεχτεί πρόταση μομφής από το ριζοσπαστικό κόμμα της αντιπολίτευσης λόγω της επιβολής κυρώσεων κατά των Σέρβων της Βοσνίας. Η μέρα των αποστράτων σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, ο πρόεδρος Κλίντον παραβρέθηκε το πρωί σε ειδική εκδήλωση όπου τιμήθηκαν οι βετεράνοι του πολέμου. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός ηγέτης επισημαίνει ότι ολόκληρη η χώρα πρέπει να νιώθει αυτή τη στιγμή υπερήφανη για τους στρατιώτες που βρίσκονται στην Αϊτή και στον Περσικό κόλπο. Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η καθιερωμένη παρέλαση στην 5η λεωφόρο στο Μανχάταν. Μέσα σε πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και ο δήμαρχος Ρούντολφ Τζουλιάνι. Είναι πραγματικότητα ότι δυσχεραίνει μέρα με τη μέρα η θέση του Τζουλιάνι μέσα στο χώρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο γερουσιαστής Αλφόνσο Νταμάτο σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του υποστηρίζει ότι ο δήμαρχος πρόδωσε τις αρχές του κόμματος και στάθηκε στο πλευρό ενός δημοκρατικού. Μάλιστα, η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών θα συνεδριάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μελετήσει την πρόταση Τζουλιάνι για την πραγματοποίηση του Παναμερικανικού Συνεδρίου του κόμματος στην πόλη μας το 1996. Είναι διάχυτη όμως η εντύπωση ότι μετά την υποστήριξη Τζουλιάνι προς Κουόμο, η περίπτωση αυτή ολοένα και εξασθενεί, ίσως και σαν αντίπεινο προς τη στάση του Δημάρχου στο επίμαχο θέμα της εκλογής κυβερνήτη. Ανάστατες είναι ακόμη οι αρχές της πόλης μας που προσπαθούν να εντοπίσουν τους γονείς ενός νεογέννητου παιδιού που βρέθηκε πεταγμένο μέσα σε σακούλα σκουπιδιών σε πολυκατοικία του Μπρόνξ. Το αγοράκι που μόλις είχε γεννηθεί σώθηκε ως εκ θαύματος όταν το ανακάλυψε να κλαίει ένας υπάλληλος της καθαριστικής υπηρεσίας. Τελικά, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λίνκολν και είναι σε καλή κατάσταση. Οι γονείς του όμως παραμένουν εξαφανισμένοι έχοντας δημιουργήσει συναισθήματα αγανάκτησης στην κοινή γνώμη. Την περιοδία του στις ασιατικές χώρες του Ειρηνικού ξεκίνησε το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton. Πάντως, πριν μεταβεί στις Φιλιππίνες, σταμάτησε στη στρατιωτική βάση της Αλάσκα. Ακόμη, ο πρόεδρος Κλίντον θα επισκεφθεί την Ινδονησία, τη Χαβάη και άλλες περιοχές. Το ελεύθερο εμπόριο είναι το κλειδί για μια σταθερή και δυνατή οικονομία, τονίζει ο Αμερικανός ηγέτης σε δηλώσεις του, εξηγώντας ότι το ταξίδι του έχει καθαρά οικονομικούς σκοπούς. Όλα καλά και όλα ωραία για τον πρόεδρο στην περιοδία του στα ασιατικά κράτη του Ειρηνικού. Όμως εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα μετά τη νίκη των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές. Ο νέος βασικός ομιλητής της Βουλής, Νουτ Γκίνγκριτς, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με το κόμμα του θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, όμως δεν θα υποχωρήσει σε σοβαρά θέματα όπου θα παρουσιάζονται ουσιαστικές διαφορές απόψεων. Ένα άλλο πρόβλημα για τον Bill Clinton είναι και η θέση του γερουσιαστή Αλφόνσο Νταμάτο, ο οποίος τεντώνει το σκηνί, ζητώντας την επανέναρξη των ακροάσεων για την περιβόητη υπόθεση του σκανδάλου Whitewater. Ας ξεφύγουμε λίγο από τον πυρετό της ειδησιογραφίας. Μεταφερόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πράσινη κάρτα. Η μονιμοποίηση της παραμονής εδώ στη χώρα που ζούμε. Πραγματικότητα για πολλούς, όνειρο για άλλους. Η Ρούλα Κοτσέτα έχει ετοιμάσει μια μικρή έρευνα. Αν και το κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική έχει σταματήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, η απόκτηση της πράσινης κάρτας παραμένει για πολλούς ένα όνειρο. Ένα όνειρο που θα λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων της Αμερικής που επέλεξαν τη χώρα αυτή για δεύτερη τους πατρίδα. Κατά πόσο είναι εύκολο να αποκτηθεί η πράσινη κάρτα για την οποία τόσες ταινίες έχουν γυριστεί? Για την εξυπηρέτηση των μεταναστών, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα γραφεία μετανάστευσης. Ένας τέτοιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός βρίσκεται και στη δικιά μας περιοχή, στην Αστόρια.
Ο Ιταλός Άντωνι Μαλόνι, όπως μας λέει ο ίδιος, ξεκίνησε το γραφείο αυτό το 1982 προς την εξυπηρέτηση μόνο των Ιταλών. Από το 1988 και μετά, με τη βοήθεια της Βουλευτίνας Φεράρο, πήρε άδεια από την Ουάσιγκτον και δημιούργησε έναν οργανισμό στον οποίο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι μετανάστες. Η Αστόρια στάθηκε ένας καλός σταθμός, μια και πολλές εθνικότητες μένουν εδώ. Κατά πόσο είναι εύκολο να εμπιστευτεί κάποιος ένα τέτοιο γραφείο, τη στιγμή μάλιστα που τόσες απάτες έχουν γίνει γνωστές? Ο κύριος Μαλόνι, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι γεγονός πως μετά τον νόμο της αμνηστίας άνοιξαν διάφορα γραφεία που, εκμεταλλευόμενα τις καταστάσεις, πήραν τα λεφτά του κόσμου και εξαφανίστηκαν. Μιλώντας για το δικό του γραφείο, ο κύριος Μαλόνι επισημαίνει τη 12χρονη ύπαρξή του και παροτρύνει όσους θέλουν να ρωτήσουν γι' αυτό στην υπηρεσία μετανάστευσης. Πολλοί περνούν καθημερινά από το γραφείο μετανάστευσης στο Στάνγουέι. Πολλοί Έλληνες. Εκεί συναντήσαμε και τον κύριο Αγαμέμνονα Τσιμάρα, που μας λέει τη δική του ιστορία. Στην Αμερική είμαι από το 1959. Από αμέλεια δεν πήγα εγκαίρως να πάρω την κάρτα μου. Και όταν πλέον είδα ότι ο Ρίγκαν έδωσε αμνηστία, πήγα και μου είπανε ότι πρέπει να πάω στο 20 Federal Plaza να αποταθώ εκεί και εκεί θα μου δώσουν την κάρτα μου, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχα. Αλλά ήμουν και καλός πολίτης, διότι επλήρωνα τάξες σε αυτό το κράτος όλα αυτά τα χρόνια που δεν είχα την κάρτα μου. Ας δούμε όμως ποιες ακριβώς υπηρεσίες προσφέρει ο οργανισμός και σε ποιους απευθύνεται. Και εδώ το γραφείο μας είναι ένα non-for-profit outreach center και όλες οι κοπέλες εδώ, you know, είναι από διαφορετική κράτη και τους βοηθάμε όλους που έρχονται εδώ. Ποια είναι κυρίως τα αιτήματα των ομογενών και κατά πόσο είναι εύκολο να διεκπαιρεθούν αυτά τα αιτήματα? Okay, εδώ όλοι που έρχονται ρωτάνε πώς να πάρουν την πράσινη κάρτα, πώς να γίνουν Αμερικανός πολίτης. Και τώρα έχουν ένα καινούριο νόμο που πρέπει να αλλάξουν οι κάρτες, οι πράσινες κάρτες, πριν το 1979. Okay. Τώρα δεν είναι ότι έρχονται για ένα πράγμα. Είναι πολλά διαφορετικά, γιατί κάθε φορά το immigration αρχίζει και καινούριος νόμος. Και διαβάζουν την εφημερίδα και δεν ξέρουν. So έρχονται εδώ, μας ρωτάνε. Τώρα το πιο εύκολο να σου πω είναι να γίνεις Αμερικανός πολίτης. Άμα έχεις την πράσινη κάρτα στα χέρια σου και είσαι εδώ για 5 χρόνια, μπορείς να φτιάξεις τα χαρτιά. Για να πάρεις την πράσινη κάρτα πόσο εύκολο είναι? Είναι λιγάκι δύσκολα. Άμα δεν έχεις κάποιον να σου κάνει πρόσκληση, είναι πολύ δύσκολα. Άμα είσαι παντρεμένος, okay, και αυτός ή αυτή έχει πράσινη κάρτα, okay, πιο εύκολο, να σου πω την αλήθεια, είναι άμα είναι Αμερικανός πολίτης. Θα πάρει μετά μόνο 6 μήνες. Okay. Και εσύ να έρθει εδώ με διαβατήριο, με τουριστική ή ό,τι να είναι βίζα. Είναι πιο εύκολο. Παίρνει μόνο 6 μήνες. Και για να γίνεις Αμερικανός πολίτης, τι χρειάζεται ακριβώς? Θα σου πω, να είσαι εδώ 5 χρόνια. Okay. Την πράσινη κάρτα, βεβαίως. Να μην την έχεις χάσει, γιατί και αυτό πάλι δύσκολο είναι, γιατί πρέπει να περνάς κι άλλο, να πάρεις την καινούρια και είναι λεφτά. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο, αλλά το πράγμα είναι ότι πολλοί που έρχονται εδώ δεν έχουν μάθει τα αγγλικά και όταν πας εκεί πρέπει να πάρεις εξετάσεις. Okay, so αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο και φοβούνται πολλοί και λένε «Νο, ξεχάσα το, δεν θέλω. Ας μείνω με την πράσινη κάρτα». So. Πότε ξεκίνησε η διαδικασία του Λότο, ποια αίτια την προκάλεσαν και πόσο ευνοεί τους Έλληνες? Okay, τώρα την Ελλάδα τους έχουν βάλει για το λαχείο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα καθόλου. Το πρώτο είχε αρχίσει τώρα Ιουνίου που μας πέρασε, το 1994. Okay. Τέλος του μηνό, okay, όλοι που τους έχουν διαλέξει θα μάθουν στο σπίτι τους. Άμα δεν έχουν ακούσει, δεν κερδίσανε. Τώρα του χρόνου, το 95, το ίδιο μήνα Ιουνίου, θα κάνουν και άλλο. So, η Ελλάδα έχει ευκαιρία πολύ για όσους Έλληνες. So, είναι και δωρεάν. Δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα και είναι τύχη. Σαν λαχείο, τι να πεις, you know. Τι πόσο χρειάζεται να διαθέσει κανείς για να αποκτήσει την πράσινη κάρτα ή το αμερικάνικο διαβατήριο? Okay, τώρα, για το αμερικάνικο διαβατήριο σου είπα. Είναι μία φόρμα.
Okay. Χρειάζεσαι φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, που το γραφείο εδώ μας το κάνουνε. Και όπως σου είπα, εξετάσεις, okay, είναι λεφτά. Αλλά τώρα σιγά σιγά κάθε χρόνο ανεβάζει και η τιμή. Τώρα είναι 95 δολάρια για να, που θέλει το immigration να φτιάξει τα χαρτιά. Για πράσινη κάρτα, όπως σου είπα, χρειάζεσαι πρόσκληση από κάποιον και χρειάζεται να πας σε γιατρό. Πληρώνεις εδώ είναι κάπου 400 δολάρια, αλλά τα πληρώνεις μισά γιατί έχεις 6 μήνες. Ο νέος νόμος 187 που πέρασε στην Καλιφόρνια έχει αναστατώσει τους μετανάστες που μένουν εκεί. Τι πιθανότητες υπάρχουν ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί και στη Νέα Υόρκη? Η κυρία Ντέμπρα Γκίλμορ μας λέει πως η Καλιφόρνια έχει μεγάλο πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες, ένα πρόβλημα που δημιούργησαν οι κάτοικοι της πολιτείας. Στη Νέα Υόρκη προς το παρόν εδώ δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ούτε έχει συζητηθεί η εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως όλοι ζουν νόμιμα στην πόλη αυτή. Η πράσινη κάρτα για πολλούς παραμένει ένα άπιαστο όνειρο. Πολλοί Έλληνες, αρκετά νέα παιδιά που σπουδάζουν εδώ, ονειρεύονται την κάρτα που θα τους ανοίξει πόρτες στο επάγγελμά τους, που θα τους αλλάξει τη ζωή. Ποια είναι η πιο εύκολη λύση? Δυστυχώς ο γάμος με Αμερικανό πολίτη. Για το ελληνικό εθνικό κανάλι, Ρούλα Κοτσέτα. Περνάμε και σε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κοντά στην Γάζα μετά από επίθεση αυτοκτονίας Ισλαμιστή-εξτρεμιστή. Ο εξτρεμιστής, έχοντας δέσει εκρηκτικές ύλες γύρω από το σώμα του, πήρε μαζί του στο θάνατο τους τρεις στρατιώτες του Ισραήλ, ενώ τραυμάτισε ακόμη άλλους 6 Ισραηλινούς στρατιώτες και 9 Παλαιστινίους. Ο Ισλαμιστής ήταν μέλος της οργάνωσης Ζιχάντ. Εντός των ημερών θα υπογραφτεί στρατιωτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σκοπίων. Σήμερα επισκέπτονται τα Σκόπια αντιπρόσωποι του Αμερικανικού Πενταγώνου, επικεφαλής της αποστολής, ο υπεύθυνος ευρωπαϊκών και νατοϊκών υποθέσεων, Ζόζεφ Κρούζελ. 15 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ενέδρα Κούρδων ανταρτών στην επαρχία Σιρτ της νότιο-ανατολικής Τουρκίας. Έκκληση για τον τερματισμό των κυρώσεων κατά του Ιράκ απευθύνει στα Ηνωμένα Έθνη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Κοζίρεφ. Φόβος για νέες πλημμύρες στη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία εκφράζονται από τις αρχές της χώρας, αφού οι καταρακτώδεις βροχές συνεχίζονται. Στην Τουρκία, η αστυνομία συνέλαβε 40 μέλη της οικολογικής οργάνωσης Greenpeace, που πραγματοποιούσαν διαδήλωση ενάντια στη δημιουργία πυρηνικού εργοστασίου. Κίνηση πραξικοπήματος ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Γκάμπια. Όπως δηλώνει ο ηγέτης της χώρας, Σανά Σαμπάλ, το πραξικόπημα καταστάλθηκε και σήμερα επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Όμως αρκετοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από τις συγκρούσεις. Πάνω από 40 περιπτώσεις χολέρας έχουν αναφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας που πλήττεται πλέον από την επιδημία. Κατά λάθος, το BBC έβγαλε νεκρή τη βασίλισσα της Βρετανίας, Ελισάβετ. Για λίγα δευτερόλεπτα βγήκε στον αέρα η σημείωση ότι απεβίωσε η βασίλισσα. Κατά λάθος, οι τεχνικοί του σταθμού εμφάνισαν στην οθόνη τη σημείωση που την κρατούν στα αρχεία τους δοκιμαστικά. Ο τηλεπαρουσιαστής που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη μέση παρουσίασης δελτίου ειδήσεων, τάχασε βλέποντας την οθόνη του την είδηση. Αχ, τελικά αυτοί οι τεχνικοί μπορούν να κάνουν μεγάλες ζημιές. Να περάσουμε όμως και στην αθλητική επικαιρότητα. Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αμερικής. Θα γίνουν 3 παιχνίδια. Αύριο στο Λάνκαστερ μεταξύ του τοπικού συλλόγου και της ITs Brooklyn. Επίσης αύριο στις 1 παίζουν στο Rutgers Island ο Greek American Atlas και η Inca. Την Κυριακή οι Nationals υποδέχονται στο New Jersey τον Ερμή. Ακόμη την Κυριακή γίνεται το Super Derby Παγκυπρίου Long Island Stars για το κύπελο Αμερικής. Αυτός ο αγώνας που αρχίζει στις 2 στο γήπεδο του Con Edison στην Αστόρια θα μαγνητοσκοπηθεί από το κανάλι μας για την αθλητική μας εκπομπή Zoom στα Sport. Συνεχίζεται αύριο το πρωτάθλημα κλειστού χώρου των ομογενειακών επιχειρήσεων και ελληνικών συλλόγων. Θα γίνουν 2 μάτς. Η εταιρεία Αθένικα Μονώσης αντιμετωπίζει τον Ελληνικό Σύλλογο του Πανεπιστημίου Πολυτέχνικ, ενώ τα ζαχαροπλαστεία Γκάλαξη παίζουν με την εργολαβική επιχείρηση Homer. Ο αγώνας Κέρκυρας Off Broadway Florist θα διεξαχθεί την Κυριακή μαζί με τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες της περιοχής μας. Παγωνιά θα επικρατήσει σήμερα το βράδυ. Το θερμόμετρο θα πέσει στους 35 με 40 βαθμούς.
Ο ουρανός πάντως θα είναι καθαρός. Υγρασία 65%, άνεμη βόρειο-δυτική με ταχύτητα 7 μιλίων την ώρα. Αύριο θα έχουμε σχετική ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των 55 με 60 βαθμών Φαρενάιτ. Υγρασία 90%, οπωσδήποτε υψηλή, άνεμη δυτική με ισχύ 9 μιλίων την ώρα. Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια η Ρούλα Κοτσέτα με τις ομογενειακές εκδηλώσεις. Γεια σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια προσφορά του Ζαχαροπλαστείου Λευκός Πύργος. Να δούμε τους κυριότερους τίτλους της σημερινής μας θεματογραφίας. Δεν αλλάζει η στάση της Ελλάδας στο βέτο για τελωνιακή σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και στην Αλβανία αναφέρεται η έκθεση της Επιτροπής Ελσίνκη. Διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιάννης Δημητροκάλης. Στο διεθνή και τον αμερικανικό χώρο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, τάσεται υπέρ της αποστολής στρατιωτών στη Βοσνία. Υπογράφτηκε από τον Αμερικανό ηγέτη η Συμφωνία GATT και στις αθλητικές ειδήσεις ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε στη Λιμόζ για το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Φυσικά και εξακολουθεί να ισχύει το βέτο της Ελλάδας για τελωνιακή σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει από το Έσεν όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Επισημαίνει ακόμη ότι η στάση της Ελλάδας παραμένει ίδια και για το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξηγεί ότι θα κάνουμε πίσω μόνο σε περίπτωση που η Άγκυρα πραγματοποιήσει θετικά βήματα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Επίσης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για τη συγκεκριμενοποίηση ημερομηνίας έναρξης των διαπραγματεύσεων με στόχο την ένταξη της Κύπρου και φυσικά και της Μάλτας. Σε αυτές τις ελπίδες απαντά ο Ζακ Τελόρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ένταξη Κύπρου και Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανολογείται στο τέλος του αιώνα μας. Είναι δημαγωγία, εάν πούμε το αντίθετο, υπογραμμίζει ο απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το τελικό ανακοινοθέν της σύσκεψης των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να οριστεί χρονοδιάγραμμα για την ένταξη των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γιάννης Δημητροκάλης διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία μετά από ομόφωνη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι θα παραμείνει μαχόμενος οπαδός του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας για την εξέλιξη αυτή, τόνισε ότι οι απόψεις μελών ενός κόμματος πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς αυτό να δημιουργεί προβλήματα. Δεν αποτελεί λύση να πνίγονται οι φωνές που έχουν κάποια δυσάρεστη νότα, υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή, που φέρει και την ονομασία Ελσίνκη, αναφέρεται λεπτομερώς στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Η έκθεση του 1995 κάνει λόγο για τις επιθέσεις σε βάρος μελών του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος. Ακόμη αναφέρεται και στην Αλβανία, πιο αναλυτικά, στην κράτηση των 5 μελών της Ομόνιας και στην επιδείνωση των ελληνοαλβανικών σχέσεων που προήλθε μετά από αυτή την εξέλιξη. Φυσικά η έκθεση δεν αναφέρει τίποτα για Ελλάδα και Κύπρο, που οι συνθήκες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οπωσδήποτε άψογες. Μεγάλη έκπληξη από τα Τύρανα. Αξιωματούχοι της αλβανικής κυβέρνησης διαψεύδουν ότι ο πρόεδρος Σαλί Μπερίσα έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Νέα, αναφέροντας ότι επίκειται η απελευθέρωση των 5 Ελλήνων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως ανακοινώνουν στελέχη της κυβέρνησης της Αλβανίας. Στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, για πρώτη φορά, παρουσιάζεται μέσα από την έκθεση Ελληνικός Χρυσός ολόκληρη η αρχαία Ελλάδα και τα κέντρα παραγωγής χρυσού. Σπάνια κοσμήματα, αριστουργήματα της ελληνικής χρυσοχοΐας, έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει ο επισκέπτης μέχρι τα τέλη του Μάρτη στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Η συνάδελφος Ρούλα Κοτσέτα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη σημαντική αυτή έκθεση. Η έκθεση Ελληνικός Χρυσός, που άνοιξε στις 2 Δεκεμβρίου στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στον εορτασμό των 125 χρόνων του μουσείου. Αριστουργηματικά δείγματα της ελληνικής χρυσοχοΐας από τον 3ο έως τον 5ο π.Χ. αιώνα, αντικείμενα που χρονολογούνται από το 500 έως το 150 π.Χ., παρουσιάζονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Κύριος διοργανωτής της έκθεσης, όπως μας ενημερώνει η κυρία Μέρτινς, είναι το Βρετανικό Μουσείο, όπου και πρωτοπροσιάστηκαν τα εκθέματα. Μετά τη Νέα Υόρκη, ο ελληνικός χρυσός θα μεταφερθεί στην Αγία Πετρούπολη. Στο Μητροπολιτικό Μουσείο, ο θεωρητής έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 230 κομμάτια, 27 δηλαδή περισσότερα, που πρόσθεται το μουσείο για να πλουτίσει ακόμα πιο πολύ την έκθεση.
Τα αριστουργήματα αυτά, συνεχίζει η κυρία Μέρτης, ανήκουν στις συλλογές του Μουσείου Ερμιτάζης Πετρούπολης, του Βρετανικού Μουσείου, του Μητροπολιτικού Μουσείου Νέας Υόρκης και σε ιδιώτες. Χορηγή της έκθεσης είναι ο οίκος Καρτιέ, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, το Αμερικάνικο Συμβούλιο Τεχνών και ο Σταύρος Νιάρχος. Η γεωγραφική διάταξη της έκθεσης, ο διαχωρισμός της σε 5 μέρη, το καθένα αφιερωμένο σε ένα από τα 5 μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής κοσμισμάτων σε όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, δίνει τη δυνατότητα τόσο στους μελετητές όσο και στον επισκέπτη να δει σε μικρογραφία την εικόνα των οραμάτων της Ελλάδας, του Φιδία, του Πολύκλητου, του Πραξιτέλη και άλλων μεγάλων του Χρυσού Αιώνα. Αρχαία ελληνικά σκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, περιβέρεα, στα οποία κυριαρχούν μορφές ζώων και αναπαραστάσεις καθημερινής ζωής από την κλασική εποχή, παρουσιάζουν οι καλλιτέχνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεγάλης Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου. Τα βρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν σε αρχαίους τάφους και τα φορούσαν άνδρες και γυναίκες εκείνης της εποχής. Η σπουδαιότητα της έκθεσης, όπως μας λέει η κυρία Μέρτινς, είναι τεράστια. Και αυτό γιατί πρώτη φορά έχει ο θεωτής τη δυνατότητα να θαυμάσει την αρχαία ελληνική τέχνη που δημιουργήθηκε σε διάφορα γεωγραφικά σημεία της αρχαίας Ελλάδος. Η ανταπόκριση του κοινού, συνεχίζει η κυρία Μέρτινς, είναι μέχρι σήμερα πολύ μεγάλη. Ύμνους για την αρχαία ελληνική τέχνη της Χρυσοχοΐας έχουν γράψει μέχρι σήμερα οι αμερικάνικες εφημερίδες, ενώ ήδη κυκλοφορεί από τον αμερικάνικο οίκο Abrams ένα υπέροχο βιβλίο με θέμα ελληνικός χρυσός. Οι τεχνοκριτικοί μάλιστα αναφέρουν πως πρόκειται για την πιο σπουδαία έκθεση στα 125 χρόνια λειτουργίας του Μητροπολιτικού Μουσείου. Πάνω από 12.000 άτομα επισκέφτηκαν από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα την έκθεση Ελληνικός Χρυσός. Για τους ενδιαφερόμενους, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 26 Μαρτίου. Για το ελληνικό, εθνικό κανάλι, Ρούλα Κοτσέτα. Να περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι θα μπει λουκέτο σε 21 επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Επίσης, θα τιμωρηθούν με βαριά πρόστιμα άλλες 41 εταιρείες που και αυτές δεν πληρώνουν κανονικά τους φόρους. Όπως γνωστοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών, το ύψος του ποσού φοροδιαφυγών φτάνει στα 3,9 δισεκατομμύρια δραχμές. Εκείνο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ανάμεσα στις επιχειρήσεις που αναμένεται να κλείσουν περιλαμβάνονται η Mercedes, η εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων Βασιλιάς ΑΕ και η εταιρεία οικιακών συσκευών Μόρι. Πολύ μεγάλες εταιρείες. Τι θα γίνει τελικά με την υπόθεση της δίκης Μητσοτάκη, Ανδριανόπουλου και Παλαιοκρασά? Οι φήμες μέσα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να ματαιωθεί τελικά η εκδίκαση στο ειδικό δικαστήριο. Πάντως, η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου υπό την προεδρία του Ανδρέα Παπανδρέου. Την παρέτηση του Στέλιου λογοθέτη από τη Δημαρχία του Πειραιά ζητά εδώ και τώρα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχος του Μεγάλου Λιμανιού, Γιάννης Παπασπύρου. Ο Παπασπύρου κατηγορεί τον Στέλιο λογοθέτη, με τον οποίο τέθηκε αντιμέτωπος στις πρόσφατες εκλογές, τον κατηγορεί για διαφάνεια και κακοδιαχείριση. Ο Δήμαρχος απαντά ρίχνοντας την ευθύνη στη ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι δεν παρέδωσε στο Δήμο τα ποσά που εισέπραξε από τα τέλη ακίνητης περιουσίας. Στο μεταξύ, η κατάληψη που είχε αρχίσει χθες στο Δημαρχείο Πειραιά τερματίστηκε, αφού οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαρισμού Απορριμμάτων πληρώθηκαν τους μισθούς τους. Να ρίξουμε μια ματιά και στις εφημερίδες της Αθήνας. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τίτλοι? Ο αδέσμευτος τύπος δημοσιεύει συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ραγιάδες, ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας κυβερνούν 5 μεγιστάνες του πλούτου». Η απογευματινή αναφέρεται σε νόμο σκάνδαλο με τον οποίο διορίζονται οι μέτεροι στο δημόσιο με παχυλούς μισθούς. Η Αυγή έχει τίτλο 10-2 κατά της αναστολής. Παγίδα για το Πασόκ, η παραπομπή. Η Αυριανή τυπλοφορεί το βασικό της τίτλο «Συγκλονιστική καταγγελία του Μάρκου Βαφιάδη. Με έκλεβε ο Λιβάνης». Το Έθνος γράφει ότι αφόρησε το βολοντέο Καδιώτης. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Έφυγε ο γάτος, χορεύει ο πάγκαλος». Ο Ελεύθερος δημοσιεύει συνέντευξη του βουλευτή Γιάννη Παπασπύρου με τίτλο «Κανονιές Παπασπύρου». Ο Ελεύθερος Τύπος κάνει λόγο για ανταρσία 40 βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ, κίνηση αλευρά και για επώνυμα στον Πρωθυπουργό. Η Ελευθεροτυπία έχει τίτλο «Με βέτο στο Έσεν, ο Ανδρέας ξεκαθαρίζει στη Σύνοδο Κορυφής». Η Καθημερινή επισημαίνει κινητικότητα στην αγορά των ακινήτων. Η Νέα Μεσημβρινή υποστηρίζει ότι Αθήνα και Σκόπια τα βρίσκουν μέσω Ηνωμένων Πολιτειών με πρωταγωνιστές τους Νίμιτς και Βάνς. Τα Νέα έχουν τίτλο «Βρώμικος πόλεμος από το Λονδίνο με φήμες για την υγεία του Ανδρέα Παπανδρέου». Η Νίκη γράφει ότι σκανδαλίζουν οι προστριβές, με αιχμές κατά του Υπουργού παραιτήθηκε ο Τσιόκας, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού Εσωτερικών. Τέλος, ο Ριζοσπάστης επισημαίνει ότι η κερδοσκοπία εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τις διεθνείς ειδήσεις
τις εξελίξεις από το αμερικανικό προσκήνιο και φυσικά τα αθλητικά νέα. Αλλαγή πλεύσης της αμερικανικής κυβέρνησης για το Βοσνιακό. Ο πρόεδρος Κλίντον γνωστοποίησε ότι υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να σταλούν πάνω από 15.000 στρατιώτες των ΗΠΑ στη Βοσνία. Η αποστολή των χερσαίων δυνάμεων θα έχει σαν πρωταρχικό στόχο την παροχή βοήθειας, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η αποχώρηση των κιανοκράνων. Οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου δηλώνουν ότι πριν πάρουν απόφαση για την αποστολή στρατευμάτων, πρέπει να μάθουν λεπτομερώς τα πάντα γύρω από την επιχείρηση αυτή. Δηλαδή, πότε θα αρχίσει, πόσο θα διαρκέσει και πώς θα διεκπεραιωθεί. Ακόμη ζητούν να μάθουν το οικονομικό κόστος που θα έχει και τέλος τα ουσιαστικά συμφέροντα των ΗΠΑ από αυτή την οπωσδήποτε επικίνδυνη αποστολή. Στο μεταξύ, στην Κράινα, οι Σέρβοι επέτρεψαν το πρωί τη δίωδο ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ. Η αυτοκινητοπομπή μεταφέρει τρόφιμα και φάρμακα για τους μουσουλμάνους του Μπίχαρτς. Ακόμη, οι Σερβοβόσνοι άφησαν σήμερα ελεύθερους 50 Καναδούς κιανοκράνους που τους κρατούσαν ομήρους στο προάστιο Ήλιζα έξω από το Σεράγεβο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλοι 150 στρατιώτες των ΗΕ επιτηρούνται από τις σερβικές δυνάμεις για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών από το ΝΑΤΟ. Για μία ώρα συναντήθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σιμών Περέζ και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιασέρ Αραφάτ. Συζήτησαν το θέμα της πλήρους αυτονόμησης των Παλαιστινίων και τη διενέργεια των εκλογών. Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν ξανά το Σάββατο στην Νορβηγία, όπου θα βρίσκεται και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ιτσάκ Ραμπίν. Στο Όσλο θα τους απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Στο μεταξύ, σήμερα στα Παλαιστινιακά εδάφη γιορτάστηκε η 7η επέτειος της Ιντιφάντα. Της εξέγερσης δηλαδή ενάντια στα Ισραηλινά κατοχικά στρατεύματα. Ο Γιασέρ Αραφάτ χαιρέτησε τα πλήθη του κόσμου που συγκεντρώθηκαν στη γιορτή. Οι Παλαιστίνοι χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και χειροκρότησαν τον ηγέτη τους, που δεν δίστασε να πει ότι η πρωτεύουσα του αυτόνομου Παλαιστινιακού κράτους θα είναι η Ιερουσαλήμ. Με 15 κατηγορίες θα προσέλθει τελικά στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Φρανσίσκο Ντουράν, ο οποίος πυροβόλησε πριν 2 περίπου μήνες στο προάβλιο του Λευκού Οίκου. Σήμερα ο Ντουράν πέρασε από προανακριτική επιτροπή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Όπως προκύπτει από τις εξηγήσεις που έδωσε, νόμιζε ότι ένας τουρίστας που βρισκόταν την ώρα των πυροβολισμών κοντά στο Λευκό Οίκο ήταν ο πρόεδρος Κλίντον. Ο τουρίστας που ονομάζεται Ντένις Βάσο έχει περίπου το ίδιο χρώμα και σχήμα μαλλιών με τον πρόεδρο. Αποσύγχυση λοιπόν έγινε στόχος. Η ουσία είναι ότι ο Ντουράν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου. Αυτό προκύπτει και από καταθέσεις γνωστών του που έχουν δηλώσει ότι παλιότερα ο Ντουράν είχε πει ότι στοχεύει να δολοφονήσει τον ηγέτη της χώρας. Όμως κανένας δεν τον πίστεψε τότε. Η δίκη του θα αρχίσει το Μάρτιο και οπωσδήποτε αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την υπογραφή του στη συμφωνία GATT έβαλε το πρωί ο πρόεδρος Κλίντον. Μια συμφωνία που προβλέπει το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα σε 124 κράτη της γης. Ο ίδιος ο Μπιλ Κλίντον υποστηρίζει ότι η έγκριση της συμφωνίας αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την κυβέρνηση. Το μεσημέρι, ο πρόεδρος πέταξε για το Μαϊάμι, όπου θα πραγματοποιηθεί εμπορικό συνέδριο με τη συμμετοχή 34 χωρών της Δύσης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από το 1967. Πέρασαν δηλαδή από τότε 27 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια, στο παρελθόν ήταν διαφορετική η πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη Λατινική Αμερική. Μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν. Και μόνο η Κούβα δεν παίρνει μέρος σε αυτό το συνέδριο του δυτικού κόσμου. Ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, προσφέρθηκε να βοηθήσει σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης στο πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στο Κρεμλίνο και στους αυτονομιστές της Τσετσενίας. Βαριές ποινές επιβλήθηκαν στους 8 Κούρδους βουλευτές που δικάστηκαν από το Δικαστήριο Κρατικής Ασφάλειας της Άγκυρας. Οι βουλευτές την τελευταία στιγμή γλίτωσαν τη θανατική ποινή, αφού αποσύρθηκε η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έτσι, οι ποινές κυμαίνονται από 3,5 μέχρι και 15 χρόνια κάθειξης. Στη Μεγάλη Βρετανία, ένα άτομο άρχισε χωρίς λόγο να μαχαιρώνει όποια γυναίκα έβρισκε μπροστά του σε πολυκατάστημα του Μπέρμιγχαμ. 15 γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά, οι 3 από αυτές πάρα πολύ σοβαρά, και χρειάστηκε μάλιστα να εγχειριστούν. Κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε αφού ο δράστης δεν υπολόγιζε τίποτα και επιτηθόταν σε βάρος ανύποπτων πελατών του καταστήματος. Και το χιόνι συνεχίζει να πέφτει στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χτες 15 πόντι χιονιού σκέπασαν διάφορα σημεία του Μιζούρι. Σήμερα ήρθε η σειρά της Νεμπράσκα να δειχθεί στα λευκά. Το χιόνι έπεσε άφθονο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας. Πάντως, η οδοκαθαριστική υπηρεσία προσπαθεί να ανοίξει τους δρόμους. Χίλιοι Κουβανοί μετανάστες που βρίσκονται σε ειδικούς χώρους συγκέντρωσης στην πόλη του Παναμά εξεγέρθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, 60 περίπου υπάλληλοι ασφαλείας του χώρου τραυματίστηκαν, όχι πάντως σοβαρά.
Να σημειώσουμε ότι οι Κουβανοί έχουν κάνει αίτηση εισόδου στις ΗΠΑ και εξαγριώθηκαν γιατί αργεί πολύ η προώθηση της υπόθεσής τους. Συνεχίστηκε και σήμερα η επιλογή αναπληρωματικών ενόρκων για τη δίκη του O.J. Simpson. Όπως δηλώνει ο δικαστής Λαν Σίτο, ο αριθμός των αναπληρωματικών ενόρκων πρέπει να είναι 12. Βέβαια, η διαδικασία καθυστερεί γιατί πολλοί υποψήφοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην επιλεγούν και τελικά θα καταφέρνουν. Στο Μιζούρι, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο ανήλικους, ένα 17χρονο και ένα 13χρονο αγόρι, που κρίνονται ύποπτοι για τη δολοφονία δύο ατόμων. Η αστυνομία ανακάλυψε τους ανήλικους, που τους έψαχνε για 24 ώρες, μετά από παρακολούθηση τηλεφωνήματος που έκανε ο ένας από τους δύο καταζητούμενους στη φιλενάδα του. Ο James McDougall, συνεργάτης του προεδρικού ζεύγους στην υπόθεση Whitewater, θα κληθεί από τον ιδιωτικό ερευνητή Kenneth Starr να καταθέσει γύρω από το πολύ συζητημένο θέμα. Πιστεύετε ότι ο McDougall είχε ενεργή συμμετοχή στο Whitewater. Στο Μεξικό, στην πολιτεία Τσιάπας, έγινε σήμερα η ορκομοσία δύο διαφορετικών ηγεσιών. Η μία η νόμιμα εξελεγμένη και η άλλη εκείνη των Ζαπατίστας. Οι Ζαπατίστας που ζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και προειδοποιούν ότι θα πάρουν ξανά τα όπλα στα χέρια τους για να πολεμήσουν, εάν χρειαστεί, ενάντια στις κυβερνητικές δυνάμεις. Στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας να περάσουμε τώρα. Και αυτή τη φορά δεν βγήκε το μεγάλο ζευγάρι από την κληροτίδα της ΕΠΟ για το κύπελο της Ελλάδας. Ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ξάνθης Παναθηναϊκού και Λάρισας Πανιωνίου. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έπεσαν στα μαλακά με τον Πανετολικό και την Αναγέννηση Καρδίτσας αντίστοιχα. Να δούμε όμως συνοπτικά τα ζευγάρια που προήλθαν από τη σημερινή κλήρωση. Καβάλα Λαμία, Ξάνθη Παναθηναϊκός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Κρήτης ή Αλισσός Ρόδου, το ντέρμπι των νησιών. Εδεσαϊκός Άρης, Εθνικός Κόρινθος, Καρδίτσα Ολυμπιακός, Λάρισα Πανιώνιος και ΑΕΚ Πανετολικός. Στο μπάσκετ μόνο ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε σήμερα. Το Τριφύλι κέρδισε με 72-63 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Κορυφαίος παίκτης του ο Ζάρκο Πάσπαλη που έκανε ό,τι ήθελε και σημείωσε 28 πόντους. Κοντά τους η απόδοση ο Αλβέρτης με 17 και ο Πετσάρσκι που πέτυχε 11. Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν ο Μπάνε Πρέλιεβιτς με 20 και ο Ζόραν Σάβιτς με 15 πόντους. Την κακή παράδοση συνέχισε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε με 66-59 από τη Λιμόζ. Σε 6 παιχνίδια με τη γαλλική ομάδα οι Ερυθρόλευκοι έχουν 5 ήττες και μία μόνο νίκη. Δίκαια λοιπόν η Λιμόζ αποκαλείται ο κακός δαίμονας της ομάδας του Πειραιά. Σε άλλα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα μπάσκετ, το πρωτάθλημα πρωταθλητριών, Ρεάλ Μπενφίκα 70-54 και Εφές Πίλσεν Μπάκλερ Μπολόνια 54-48. Στον ομογενειακό αθλητικό χώρο, ο Greek American Atlas φιλοδόρησε με 6 γκολ του Σέρβιαν σε αγώνα εξαναβολής. Τελικό αποτέλεσμα 6-3. Με ένα γκολ του Κάφρι, 3 του Λίντς και 2 του Μάστερς. Έτσι, ο πρωτοπόρος Greek American Atlas συμπλήρωσε 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Σε άλλο αγώνα για το ομογενειακό πρωτάθλημα, η Φλόγα Φιλαδέλφειας κέρδισε 2-0 μέσα στο Long Island του Stars. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το σημερινό μας δελτίο. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Ρούλα Κοτσέτα με τις ομογενειακές ανακοινώσεις, την πρόβλεψη του καιρού και τις τιμές του αμερικανικού δολαρίου. Από μένα, γεια σας. Ο δημοκρατικός Bob Kerry από την Νεμπράσκα προτείνει πρώτο να ανέβει η ηλικία συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια, δεύτερο να μειωθούν κατά 28% οι επιστροφές φόρων και τρίτο να ανέβει το κόστος ασφάλισης για την υγεία στους εργαζόμενους σε ιατρικά και νοσοκομιακά κέντρα. Οι Ρεπουμπλικανοί αντιπροτείνουν περικοπές στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Έφτασε στον Μπίχατς η αυτοκινητοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αυτοκινητοπομπή πέρασε χθες μέσα από σερβικά εδάφη με την έγκριση της ηγεσίας των Σερβοβόσνιων. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα από πυρά αγνώστων μέσα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, δηλώνει ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με στρατιώτες των ΗΠΑ ή και ανοκράνους κατά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΟΗΕ από τα βοσνιακά εδάφη. Μόνο εάν μας επιτεθούν θα αντιδράσουμε, τονίζει με έμφαση ο κ. Κάρατζιτς. Έντονες είναι οι αντιδράσεις κατά της Τουρκίας μετά την επιβολή μεγάλων ποινών στους Κούρδους βουλευτές που δικάστηκαν χτες. Ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κολ καταγγέλει την τουρκική ηγεσία, χαρακτηρίζοντας απίστευτες τις ποινές που επιβλήθηκαν. Όμως και οι ίδιες οι εφημερίδες της Τουρκίας κατακρίνουν την απόφαση του κρατικού δικαστηρίου, γράφοντας ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση. Στην Ιταλία, ο πρόεδρος ο Σκαρλουίτζι Σκάλφαρο συναντήθηκε με τον εισαγγελέα Αντώνιο Ντι Πέντρο και σύμφωνα με πληροφορίες του ζήτησε να αποσύρει την παρέτησή του.
Όπως είναι γνωστό, ο διάσημος δικαστής παραιτήθηκε και η αντιπολίτευση ρίχνει ευθύνες γι' αυτό στον πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Άνοιξε σήμερα ο δρόμος για τη διεξαγωγή επίσημων συνομιλιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού και της Βρετανικής Διακυβέρνησης της περιοχής. Το πρωί είχαν επαφές μέλη της Sinn Féin, της πολιτικής πτέρυγας του ΙΡΑ και αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βρετανίας. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια που πραγματοποιείται μια τέτοια συνάντηση. Όπως δηλώνει εκπρόσωπος του ΙΡΑ, το βορειοϊρλανδικό πρόβλημα πρέπει να βρει λύση, αφού είναι το ίδιο δύσκολο και σημαντικό όπως εκείνο της Νότιας Αφρικής. Οπωσδήποτε ο παραλληλισμός αυτός είναι πρωτότυπος αλλά και εντυπωσιακός. Έφτασαν στην Νορβηγία οι τρεις πολιτικοί ηγέτες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης που θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρωθυπουργός Γιτζάκ Ραμπίν, ο αρχηγός της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ και ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σιμών Περέζ. Στην πρώτη τους ουσιαστική στιγμή στο Όσλο, αντίκρισαν ένα πελώριο τοίχο με ζωγραφιές που απεικονίζουν τα πρόσωπά τους. Μάλιστα, έβαλαν και τις υπογραφές τους δίπλα στον τοίχο αυτό. Στο μεταξύ, σε δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας, δεκάδες άτομα Ισραηλινής καταγωγής συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία του Γιασέρ Αραφάτ. Κρατούσαν φωτογραφίες ατόμων που χάθηκαν κατά τις συγκρούσεις Παλαιστινίων και Εβραίων αστυνομικών. Το Πεντάγωνο θα κάνει μεγάλες περικοπές στον τομέα της δημιουργίας διαφόρων όπλων. Όπως ανακοινώνει ο Υπουργός Άμυνας William Perry, το νέο πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί προσβλέπει στη δραστική μείωση όπλων που δεν είναι απόλυτα χρήσιμα για το στράτευμα. Σε 6 χρόνια οι περικοπές αυτές θα έχουν αποφέρει τουλάχιστον 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Δόθηκε στη δημοσιότητα η κασέτα που περιέχει στιγμιότυπα από τα συντρίμμια του τραγικού αεροσκάφους της USR που συνετρίβει το Σεπτέμβριο στο Pittsburgh. Όπως αναφέρουν οι αρχές της Υπηρεσίας Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων, από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα έχουν κοπεί αρκετές σκηνές. Και αυτό φυσικά για ευνόητους λόγους, σαν ένδειξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη του Σαν Αντώνιο στο Τέξας κράτησε πανικόβλητους τους κατοίκους της περιοχής για αρκετές ώρες. Τελικά με τη γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η πυρκαγιά κατασβέστηκε χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Πάντως από τις φλόγες που ήταν πολύ μεγάλες δημιουργήθηκε καπνός που σκέπασε στην κυριολεξία ένα σημείο του αυτοκινητόδρομου Interstate 10. Έτσι υπήρχαν κυκλοφοριακά προβλήματα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην Κίνα, ωστόσο, μια πυρκαγιά σε κινηματογράφο είχε δραματικά αποτελέσματα. 310 μαθητές και καθηγητές έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι μέσα στις φλόγες. Οι αρχές αναφέρουν ότι η φωτιά δημιουργήθηκε από καλωδιακό βραχυκύκλωμα. Πυρκαγιά μένεται και στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια. Στην αρχή εκφράστηκαν φόβοι για επέκταση της φωτιάς όπως πέρυσι. Όμως οι πυροσβέστες παρουσιάζονται ετοιμοπόλεμοι και αντιμετωπίζουν την κατάσταση με επιτυχία. Στον αέρα πετούν 6 ελικόπτερα και 2 ειδικά αεροπλάνα, ενώ στο έδαφος υπάρχουν 300 πυροσβέστες που βρίσκονται σε ετοιμότητα και ήδη ελέγχουν τη φωτιά. Ο δικαστής Λαν Σίτο θα αποφασίσει τη Δευτέρα εάν θα επιτραπεί η παραμονή του Chris Darden στην ομάδα κατηγόρων της δίκης του O.J. Simpson. Η υπεράσπιση του παλιού άσου του αμερικανικού φούτπολ ζητά για διάφορους λόγους να μην συμμετάσχει ο Darden στην ομάδα κατηγόρων. Να σημειώσουμε ότι το όνομα του Darden βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας με το που συμπεριλήφθηκε στους κατηγόρους. Και αυτό γιατί είναι Αφροαμερικανός και η υπεράσπιση εξαπέλυσε κατηγορίες για χρησιμοποίηση λανθασμένης τακτικής αφού το θέμα πήρε εκτάσεις φυλετικών διακρίσεων. Στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι ολοκληρώθηκε το σημερινό μας δελτίο. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Ρούλα Κοτσέτα με τις προβλέψεις για τον καιρό της περιοχής μας, τις τιμές του αμερικανικού δολαρίου αλλά και τις ομογενειακές ανακοινώσεις. Από μένα, γεια σας. Φίλοι και φίλες. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια προσφορά του ζαχαροπλαστείου Λευκός Πύργος. Οι κυριότεροι τίτλοι της σημερινής μας θεματογραφίας είναι «Παραιτήθηκε ο Υπουργός Προεδρίας Αναστάσιος Πεπονής». Μικρό μονοκινητήριο αεροπλάνο έπεσε στα υψώματα των ομών Ιμαθίας και Πιερίας κοντά στη Βεργίνα. Αλλαγές στις στρατιωτικές θητείες ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης.
Στο διεθνή χώρο, 5 στρατιώτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τραυματίστηκαν στο βόρειο τμήμα του Μπίχατς, στη Βοσνία. Έφεση κατά της απόφασης του κρατικού δικαστηρίου για τους Κούρδους βουλευτές κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Τουρκίας. Στον αθλητικό χώρο, θριαμβευτική νίκη του Greek American Atla με 5-1 επί του Παγκυπρίου. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Εντελώς ξαφνικά παραιτήθηκε σήμερα ο Υπουργός Προεδρίας Αναστάσιος Πεπονής. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την κίνησή του αυτή σαν μια ενέργεια έντονης διαμαρτυρίας. Εξηγώντας τους λόγους της παραίτησής του, αναφέρει ότι εάν μεταφερόταν από το πεδίο της τεκμηριωμένης αντιπαράθεσης στο γήπεδο των εντυπώσεων, αυτό θα ήταν σαφώς σε βάρος του. Η παραίτηση Πεπονή έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Ο Υπουργός Προεδρίας μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά παρέμεινε αμετάπιστος στις θέσεις του. Μάλιστα, ο κύριος Παπανδρέου τονίζει σε δηλώσεις του μετά την παραίτηση ότι η πολιτική πράξη του κυρίου Πεπονή τιμά τον ίδιο και το συνεπή χαρακτήρα του. Είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και θα παραμείνει πάντοτε στενός συνεργάτης μου, αναφέρει για τον Αναστάσιο Πεπονή ο Πρωθυπουργός, που επισημαίνει ακόμη ότι θα συνεχίσει να έχει δυναμική παρουσία και δράση στο χώρο του Κοινοβουλίου. Αλλαγές στις στρατιωτικές θητείες, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης. Έτσι λοιπόν καταργείται το τριζωνικό σύστημα στράτευσης. Από την 1η Ιανουαρίου του 1995 ισχύει για το πεζικό 18μήνη θητεία, για την αεροπορία 20μήνη και για το ναυτικό 21μήνες. Ακόμη ο κύριος Αρσένης δήλωσε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να στρατευτούν και οι γυναίκες στα πλαίσια παλαϊκής άμυνας. Πάνω σε αυτό τόνισε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει από το Υπουργείο Άμυνας, μέχρι το έτος 2010 οι στρατευμένοι της χώρας μας θα είναι η μισή σε αριθμό από ό,τι ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 50. Φυσικά το τεράστιο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που υπάρχει στην Ελλάδα έχει το αρνητικό αντίκτυπό του και στο στράτευμα. Γι' αυτό άλλωστε εξετάζεται η περίπτωση στράτευσης και του γυναικείου φύλου. Τέλος να πούμε ότι σύμφωνα με τα σχέδια του Γεράσιμου Αρσένη, δεν αποκλείεται να στείλει η Ελλάδα στρατεύματα στη Βοσνία στην επιχείρηση απομάκρυνσης των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών. Ένα μικρό μονοκινητήριο αεροπλάνο έπεσε στην περιοχή της Βεργίνας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Ακόμη τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους. Πραγματικά, μέχρι να ανοιχτώσει, τα ειδικά συνεργεία χτένισαν τα υψώματα μεταξύ των ομών Ημαθίας και Πιερίας, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτε. Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, το αεροπλάνο έπεσε κοντά στις περιοχές Ελαφίνας και Χαράδρας. Να περάσουμε και σε κάτι ευχάριστο. Ήρθαν πάλι τα Χριστούγεννα και ο κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Πώς είναι όμως η οικονομική κατάσταση φέτος? Θα ξοδέψει λεφτά ο καταναλωτής για τα δώρα? Η Ρούλα Κοτσέτα έχει ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ πάνω στο θέμα αυτό. Στο κατόφλι του 1995 λοιπόν, και μη τι άλλο μας το θυμίζει αυτό, έντονα η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλες οι βιτρίνες, οι δρόμοι στολίστηκαν με τη γιορταστική τους φορεσιά. Ας δούμε την κίνηση στην Αστόρια. Τι λένε οι καταστηματάρχες και τι λένε και οι ίδιοι οι πελάτες? Συγκριτικά με πέρυσι, πιστεύετε ότι φέτος θα είναι πιο αυξημένη η κίνηση? Όχι πιο πολύ αυξημένη, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Και καμιά φορά, ξέρετε, ο Έλληνας μας κάνει και εκπλήξεις. Γιατί πάντοτε εμείς οι Έλληνες γιορτάζουμε τις γιορτές αυτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και το τραπέζι μας είναι πάντοτε πλούσιο. Λοιπόν, δεν αποκλείεται φέτος να έχει πολύ περισσότερη δουλειά από πέρυσι, παρόλο ότι υπάρχει μια σχετική οικονομική κρίση στην αγορά. Από ό,τι βλέπω, έχει ελαττωθεί. Πέρυσι ήμασταν λίγο πιο καλύτερα. Η γνώμη των οικονομικών ερευνητών είναι ότι η φετινή εορταστική περίοδος θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Καταναλωτικής Οργάνωσης, οι Νεοϋορκέζοι αναμένεται να ξοδέψουν $660 για δώρα. Όπως κάθε χρόνο, οι άντρες καταναλωτές θα δαπανίσουν περισσότερα από ό,τι οι γυναίκες. Και αυτό είναι ευνόητο, αφού τα γυναικεία δώρα, όπως καλλυντικά, κοσμήματα και χρυσαφικά, κοστίζουν πιο πολύ. Οι οργανώσεις καταναλωτών προειδοποιούν τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν πιστωτικές κάρτες. Ο λόγος, η πρόσφατη άνοδος του επιτοκίου δανεισμού. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να ψωνίζει τόσο δώρα όσο και τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι. Έχετε αρχίσει να ψωνίζετε τα χριστουγεννιάτικα σας δώρα? Σχεδόν έχουμε αρχίσει από καιρό, αλλά τα τελευταία θα γίνουν τις τελευταίες μέρες. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να τα ολοκληρώσουμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε που κάτι που νομίζουμε ότι είναι σε καλή ευκαιρία, το παίρνουμε από τώρα. Αγοράζει ο κόσμος ελληνικούς δίσκους και κασέτες για τα Χριστούγεννα? Πάρα πολύ. Εφέτο ειδικώς η νεολαία μας έχει επανέλθει και αγοράζει
η νεολαία ελληνικού δίσκου για τους γονείς τους. Έχετε κάποιες ειδικές στιγμές για τα Χριστούγεννα? Για τα Χριστούγεννα έχουμε πολλά πακέτα, special πακέτα. Με χαμηλές τιμές και πολλά special σχεδόρα μαζί όσοι κάνουν αγορές. Έχετε αρχίσει να κάνετε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας? Η αλήθεια είναι πάντοτε την τελευταία στιγμή τρέχουμε, παραμονές πάντοτε. Άλλοι βέβαια περιμένουν στις τελευταίες μέρες των Χριστουγέννων που αναμένεται να πέσουν οι τιμές αν η κίνηση δεν είναι ικανοποιητική αυτές τις μέρες. Αν η κίνηση συνεχιστεί έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να κατεβάσετε τις τιμές στις παραμονές Χριστουγέννων? Το κάνετε αυτό συνήθως? Πάντα το κάνουμε. Πάντα κατεβάζουμε τις τιμές. Ποτέ δεν έχουμε πουλήσει ένα είδος τη τιμή που είναι. Πάντα δίνουμε την έκπτωση. Όπως και να είναι όμως τα οικονομικά του καθενός, όλοι θα δαπανίσουν χρήματα στα παιδικά παιχνίδια. Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημαντική γιορτή για τα παιδιά. Τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης για τα Χριστούγεννα? Ποδήλατο. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των μαγαζιών της περιοχής, η κίνηση δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ο κόσμος αναμένεται να κάνει τα ψώνια του τις παραμονές των γιορτών για να πετύχει και καλύτερες τιμές. Για το ελληνικό εθνικό κανάλι, Ρούλα Κοτσέτα. Να περάσουμε και στην υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν για να αποτραπούν νέες αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενίσχυση της εξωτερικής φρουράς με 10 άνδρες των ειδικών δυνάμεων και καθαρισμό του προαυλίου, όπου υπάρχουν μπάζα και ξύλα τα οποία κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα από τους κατουμένους. Ακόμη, θα υπάρχουν και δύο περιπολικά της άμεσης δράσης που θα ελέγχουν επί 24 ώρες βάσης τους χώρους γύρω από τις φυλακές. Όλες αυτές οι σκέψεις συζητήθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κουβελάκη και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Τέλειο Παπαθεμελή που συναντήθηκαν το πρωί. Για συμπίεση των μισθών των εργαζομένων τα 5 τελευταία χρόνια μιλάει ο Υπουργός Βιομηχανίας. Ο Κώστας Σιμίτης πιστεύει ότι τα ημερομίσθια των εργαζομένων θυσιάζονται στο βωμό της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας με αποτέλεσμα να μην δίνονται αυξήσεις. Στο μεταξύ, άρχισαν από σήμερα οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι οδηγοί ταξί και φορτηγών δημόσιας χρήσης έβαλαν χειρόφρενο, διαμαρτυρώμενοι για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Μεθαύριο η ΓΕΣΕΕ πραγματοποιεί 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Ο πρόεδρος της Χρήστος Πρωτόπαπας δηλώνει ότι μέσα στο 1995 οι εργαζόμενοι θα διεκδικήσουν όλα όσα τους αναλογούν. Πέθανε ο Μητροπολίτης Κόνιτσας Σεβαστιανός μετά από μακρόχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη. Να σημειώσουμε ότι ο Μητροπολίτης Σεβαστιανός είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε θέματα των Βόρειο Ηπειρωτών συμπατριωτών μας. Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Έσεν και οι εσωκομματικές εξελίξεις σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία είναι από τα βασικά θέματα της ειδησογραφίας του σημερινού τύπου. Ο αδέσμευτος τύπος κάνει λόγο για τριγμούς στα κόμματα, τους οποίους θεωρεί απαρχή εξελίξεων. Η απογευματινή τονίζει την κόντρα κορυφής στη συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας και την ένταση που προκλήθηκε από τον Ψηλό. Η αυριανή με τίτλο «Στο σφαγείο στρατός μας» γράφει ότι είναι ριζικά αντίθετη κοινό γνώμη στα σχέδια της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ να μπλέξουν τη χώρα μας στην εμφύλια σύραξη της Γιουγκοσλαβίας. Το Έθνος με τίτλο «Τραβάνε το σκηνή» χαρακτηρίζει Σιμίτη, Πάγκαλο και Βάσο Παπανδρέου αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει ότι υπήρξε ηγετική εμφάνιση χθες του Ψηλού στη συνδιάσκεψη, όπου τους πήρε όλους και έφυγε. Ο Ελεύθερος τυκλοφορεί το κύριο θέμα του, έρχεται η ώρα της απαλλαγής, εκλογές έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, λένε Ψηλός και Εύερτ. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Έσεν, 11 βαλίτσες για τη Δήμητρα». Η Ελευθεροτυπία υπογραμμίζει τη δήλωση του Ζακ Ντελόρι με 70 ετών «Δεν πάω για πρόεδρος». Τα νέα κάνουν λόγο για ανάρκες Μητσοτάκη σε Εύερτ που το παίζει πάλι αρχηγός και τέλος η Νίκη αναφέρει, έχοντας βασικό της τίτλο «Αφήστε τα τσαλιμάκια», γράφει ότι η βάση του ΠΑΣΟΚ βαρέθηκε τους αντιρρησίες. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τη διεθνή επικαιρότητα και τις ειδήσεις από τον αμερικανικό χώρο. Οι Αμερικανούς που κατάγονται από τον Μπαγκλαντές χτυπήθηκε σοβαρά όταν λουκέτα έπληξε το τεθωρακισμένο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι στρατιώτες των ειρηνευτικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, William Perry, συναντήθηκε στο Πεντάγωνο μεγάλους αξιωματούχους, συζητώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βοσνία. Αποφασίστηκε να δοθούν περισσότερα όπλα στους κυανόκρανους και ακόμη οι αυτοκινητοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας να καλύπτονται από αεροπορικά σκάφη του ΝΑΤΟ. Επιεικής χαρακτηρίζει τις ποινές που επιβλήθηκαν στους 8 Κούρδους βουλευτές ο Γενικός Εισαγγελέας της Τουρκίας.
Μάλιστα δηλώνει ότι θα υποβάλει έφεση κατά της απόφασης που καταδικάζει τους Κούρδους από 3 μέχρι και 15 χρόνια κάθειρξης. Όπως τονίζει ο εισαγγελέας, οι Κούρδοι βουλευτές πρέπει να επαναδικαστούν με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, μια κατηγορία που επισύρει την ποινή του θανάτου. Πάντως οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για την ποινή που ήδη επιβλήθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα, η Γερμανία, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, ανέστειλε τις διώξεις Κούρδων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ισχυρή απάντηση στην τουρκική δικαιοσύνη. Απογοητευτικό είναι το αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ανάμεσα σε άτομα νεαρής ηλικίας. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το ποσοστό των ανηλίκων που καπνίζουν μαριχουάνα έχει διπλασιαστεί από το 1991. Υπάρχει εντύπωση ότι η μαριχουάνα δεν είναι επικίνδυνο ναρκωτικό, αναφέρει η έκθεση που γκρεμίζει αυτή τη θεωρία, σημειώνοντας ότι τα λεγόμενα ελαφρά ναρκωτικά μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ πιο βαριά. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Καρολάινα συνέταξε σήμερα το κείμενο των καταγγελιών σε βάρος της Σούζαν Σμιθ, η οποία πριν από ένα μήνα περίπου δολοφόνησε τα ίδια της τα παιδιά. Η περιπέτεια και το άτυχο τέλος των μικρών Άλεξ και Μάικλ έκανε το γύρο του κόσμου, αφού αρχικά η Σούζαν Σμιθ υποστήριξε ότι τα παιδιά της είχαν εξαφανιστεί. Μάλιστα κατηγορούσε έναν Αφροαμερικανό που ήταν φυσικά ανύπαρκτο πρόσωπο. Το κατηγορούσε ότι της απήγαγε τους δύο μικρούς γιους της. Ωστόσο, μετά από μερικές μέρες, η Ιάπωνη μάνα παραδέχτηκε ότι έπνιξε τα παιδιά της, ρίχνοντάς τα με φρικιαστικό τρόπο σε μία λίμνη. Ο 3χρονος Μάικλ και ο μόλις 15 μηνών Άλεξ πνίγηκαν εγκλωβισμένοι στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου. Σε μία άλλη δικαστική υπόθεση που έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ο δικαστής Λαν Σίτο αποφάσισε να μην αντικατασταθεί ο Κρις Ντάρντεν από την ομάδα κατηγόρων του O.J. Simpson. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αντικατάσταση του Ντάρντεν, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε. Η διάσημη μαστροπός του Λος Άντζελες, Heidi Fleiss, ίσως επαναδικαστεί. Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα Los Angeles Times, 5 ένορκοι της δίκης δεν ακολούθησαν πιστά τη σχετική νομοθεσία και εξωτερήκευαν τις απόψεις τους και τις γνώμεις τους κατά την περίοδο της εκδίκασης της υπόθεσης. Όπως είναι γνωστό, ο νόμος απαγορεύει ρητά στους ενόρκους να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε άτομο και να συζητούν τα περί της δίκης. 5 ένορκοι λοιπόν παραδέχτηκαν σήμερα στους Los Angeles Times ότι δεν τήρησαν τον νόμο. Έτσι υπάρχει το ενδεχόμενο επανάληψης της δίκης, αφού η Heidi Fleiss θεωρείται αδικημένη από αυτή την εξέλιξη. Ο ταχυδρομικός βομβιστής ξαναχτύπησε. Θύμα του ο Τόμας Μόουζερ από το New Jersey, που έχασε τη ζωή του ανοίγοντας ένα ταχυδρομικό κουτί, το οποίο περιείχε βόμβα. Η αστυνομία πιστεύει ότι η βόμβα τοποθετήθηκε και ταχυδρομήθηκε από άγνωστο, κατ' επανάληψη δολοφόνο, που έχει εξαπολύσει 14 παρόμοιες επιθέσεις από το 1977. Τελευταίοι στόχοι του, άνθρωποι που κατέχουν ηγετικά πόστα σε μεγάλες εταιρείες αερογραμμών, χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και καθηγητές πανεπιστημίων. Όπως ανακοινώνουν οι αρχές, το δέμα που περιείχε την τελευταία βόμβα ταχυδρομήθηκε από την Καλιφόρνια. Στάλθηκε από το Σαν Φρανσίσκο στις 3 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, έχει ήδη καταστρωθεί ένα δίκτυο με ειδικούς ερευνητές που προσπαθούν να βρουν από ποιο ταχυδρομείο ακριβώς έφυγε το κουτί εφιάλτης. Σε αυτή την προσπάθεια οι αρχές ζητούν φυσικά και τη βοήθεια του απλού κόσμου. Στο Σικάγο, πολύ λίγοι ταξιδιώτες παραμένουν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο O'Hare μετά την απαγόρευση πτήσεων των αεροσκαφών τύπου ATR της American Eagle. Η Υπηρεσία Ελέγχου Αεροπορικών Πτήσεων αποφάσισε ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν πρέπει να πετούν όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και πέφτει χιόνι ή παγωμένη βροχή. Προλάβετε να ταχυδρομήσετε τις ευχετήριες κάρτες σας πριν από την 1η Ιανουαρίου. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα γλιτώσετε και 3 cents στο κάθε γραμματόσημο. Από την πρωτοχρονιά λοιπόν ανεβαίνει η τιμή των γραμματοσύμων από τα 29 cents που ισχύει μέχρι σήμερα στα 32. Ακόμη θα ανέβει και η τιμή των γραμματοσύμων εξωτερικού. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επιφέρουν επιπρόσθετα κέρδη ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ταχυδρομική υπηρεσία. Στις αθλητικές ειδήσεις να περάσουμε τώρα. Ο Greek American Atlas έκοψε πλέον τα ρήφα. 5 γκολ ήταν η συνταγή και πάλι για τον Ελληνοαμερικανικό Σύλλογο που κέρδισε άνετα με 5-1 τον Παγκύπριο στο μεγάλο ομογενειακό ντέρμπι. Έτσι έφτασε πλέον στις 9 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 18 βαθμούς. Να πούμε ότι κοντά του στον βαθμολογικό πίνακα βρίσκονται οι ομάδες των Long Island Stars και ο Ερμής με 13. Ο Ερμής κέρδισε 3-2 την Ίντερ στο Metropolitan Oval. Την ερχόμενη αγωνιστική, το Σάββατο στις 7 στο Metropolitan Oval, θα γίνει ο αγώνας της Ίντερ με τον Greek American Atla, ενώ την Κυριακή παίζουν οι Serbians με τη Φλόγα Φιλαδέλφιας και ο Παγκύπριος με την IT του Brooklyn εκτός έδρας.
Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Βέβαια, ο ανεπίσημος τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα έχει κρυθεί. Να σημειώσουμε ότι ο Greek American Atlas μέχρι στιγμής έχει πετύχει 36 γκολ σε 9 παιχνίδια. Μέσος όρος 4 γκολ σε κάθε μάτς. Οπωσδήποτε ένα εκπληκτικό γεγονός. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το σημερινό μας δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ρούλα Κοτσέτα με τις ομογενειακές ανακοινώσεις, την πρόβλεψη του καιρού αλλά και τις τιμές του αμερικανικού δολαρίου. Από μένα. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας με την επικαιρότητα από το διεθνή και τον αμερικανικό χώρο. Σε αναστάτωση βρίσκονται οι αρχές μετά και από τη δεύτερη πτώση αεροπλάνου σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, συνετρίβει μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στη βάση του Φρέσνο στην Καλιφόρνια. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν την προσγείωση του αεροπλάνου. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αφού δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση τύπου. Στο μεταξύ, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης αεροπλάνου της εταιρείας American Eagle χθες το βράδυ στη Βόρεια Καρολάινα. Το μικρό επιβατικό έπεσε σε δασόδη περιοχή σε απόσταση 7 χιλιόμετρων από το αεροδρόμιο της πόλης Raleigh-Durham. 15 επιβάτες σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 5 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο. Η πτήση 3379 αποδείχθηκε λοιπόν μοιραία. Η ειδική ομάδα ερευνητών ψάχνει να βρει τα αίτια του τραγικού ατυχήματος. Ίσως να έφτεξαν οι καιρικές συνθήκες. Πάντως είναι το 5ο αεροπλάνο της American Eagle που πέφτει την τελευταία τετραετία. 45.000 στρατιώτες, 3 αεροπλανοφόρα και 70 μαχητικά αεροσκάφη χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί σωστά η απομάκρυνση των κιανοκράνων από τη Βοσνία. Αυτό πιστεύει ο στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, George Zulwan. Παρουσιάζει μάλιστα την άποψή του σε επιστολή που έστειλε προς τα κράτη-μέλη της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Στο μεταξύ, στη Βοσνία σήμερα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από ρήψη οβίδας που έπεσε μέσα στην πόλη του Μπίχατ. Όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος της προστατευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Claire Grimes, η έκρηξη του βλήματος τραμάτισε έναν ακόμη άνθρωπο. Στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, ένας οπλοφόρος κράτησε ομοίρους του για αρκετές ώρες δεκάδες μαθητές του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο οπλοφόρος αφοπλίστηκε από 5 μαθητές που τον έριξαν στο έδαφος και πριν επέμβουν οι ειδικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει τους χώρους γύρω από το κτίριο. Τελικά από την υπόθεση αυτή τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Ο ένας σοβαρά αφού πυροβολήθηκε στο στομάχι, ενώ ο άλλος χτύπησε λίγο. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια που οδήγησαν τον οπλοφόρο στην περίεργη αυτή επίθεση. Ο Αμερικανός ηγέτης Bill Clinton συναντήθηκε σήμερα με τους οικονομικούς συμβούλους του, μελετώντας την πρόταση που θα υποβάλει για μεταρρυθμίσεις στον τρόπο φορολόγησης. Αύριο το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφώς εκνευρισμένος από τις επίσημες ανησυχίες που διατύπωσαν η Τουρκία, η Εστονία και η Σαουδική Αραβία, εμφανίστηκε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αντρέι Κοζίρεφ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν μεγάλες συνέπειες σε όποιον θελήσει να επέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας. Εννοώντας. Πλανοφόρα και 70 μαχητικά αεροσκάφη χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί σωστά η απομάκρυνση των κιανοκράνων από τη Βοσνία. Αυτό πιστεύει ο στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, George Zulwan. Παρουσιάζει μάλιστα την άποψή του σε επιστολή που έστειλε προς τα κράτη-μέλη της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Στο μεταξύ, στη Βοσνία σήμερα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από ρήψη οβίδας που έπεσε μέσα στην πόλη του Μπίχατς. Όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος της προστατευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Claire Grimes, η έκρηξη του βλήματος τραμάτισε έναν ακόμη άνθρωπο. Στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης, ένας οπλοφόρος κράτησε ομοίρους του για αρκετές ώρες δεκάδες μαθητές του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο οπλοφόρος αφοπλίστηκε από 5 μαθητές που τον έριξαν στο έδαφος και πριν επέμβουν οι ειδικές δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει τους χώρους γύρω από το κτίριο. Τελικά από την υπόθεση αυτή τραυματίστηκαν 2 φοιτητές, ο ένας σοβαρά αφού πυροβολήθηκε στο στομάχι, ενώ ο άλλος χτύπησε λίγο. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια που οδήγησαν τον οπλοφόρο στην περίεργη αυτή επίθεση. Ο Αμερικανός ηγέτης Bill Clinton συναντήθηκε σήμερα με τους οικονομικούς συμβούλους του, μελετώντας την πρόταση που θα υποβάλει για μεταρρυθμίσεις στον τρόπο φορολόγησης. Αύριο το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφώς εκνευρισμένος από τις επίσημες ανησυχίες που διατύπωσαν η Τουρκία, η Εστονία και η Σαουδική Αραβία, εμφανίστηκε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αντρέι Κοζίρεφ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν μεγάλες συνέπειες σε όποιον θελήσει να επέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσίας, εννοώντας φυσικά για την κατάσταση που επικρατεί στην Τσετσενία. Στο μεταξύ, το πρακτορείο Ιταρτάς μεταδίδει ότι οι Τσετσενοί αυτονομιστές υποστηρίζουν πως κατέριψαν 2 ρωσικά αεροπλάνα, σκοτώνοντας μάλιστα τον ένα πιλότο. Η ρωσική κυβέρνηση, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει αυτή την είδηση.
Ο πρόεδρος της Τσετσενίας, Ντοχάρ Ντουντάιεφ, κατηγορεί τη Ρωσία ότι έχει στόχο την εξόντωση του τσετσενικού λαού. Αναφέρει μάλιστα ότι το πρωί το ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε θέσεις των αυτονομιστών σε ένα χωριό που βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Γκρόζνη. Να σημειώσουμε ότι οι Τσετσενοί αποχώρησαν σήμερα από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έτσι διακόπηκε ο νέος γύρος συνομιλιών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν, έδωσε εντολή στις αποσχιστικές δυνάμεις της περιοχής του Καυκάσου να παραδώσουν τα όπλα το αργότερο μέχρι αύριο το βράδυ. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών χτες τη νύχτα, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας τμήμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο Σιάτλ, 90.000 άτομα έμειναν χωρίς φως, ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν και στις πολιτείες Αριζόνα, Καλιφόρνια, Νεβάντα, Γιούτα, Όρεγκον, Άινταχο και Μοντάνα. Ακόμη, στο σκοτάδι βυθίστηκε και μεγάλο μέρος των δυτικών περιοχών του Καναδά. Το blackout συνέβη όταν ένα δίκτυο 500.000 βολτ υπέστη βλάβη, όπως ανακοινώνει ο Τόνι Λέντουελ, ο εκπρόσωπος της ηλεκτρικής εταιρείας του Σαν Φρανσίσκο. Το δίκτυο αυτό εξυπηρετεί με διανομή ηλεκτρικής ενέργειας τις περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στην Καλιφόρνια και το βορειοδυτικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ανεπιβεβαίωτες, το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υποσταθμό κοντά στο Bakersfield στην Καλιφόρνια. Στη Σάντα Φε στην Καλιφόρνια, δύο τρένα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν το ένα τρένο αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα και δεν μπόρεσε να ανακόψει την ταχύτητά του. Μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά, ενώ τουλάχιστον 5 βαγόνια εκτροχιάστηκαν. Η σιδηροδρομική εταιρεία Amtrak ανακοινώνει ότι μέσα στο 1995 θα απολυθούν 5.500 εργαζόμενοι, αφού υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα. Ακόμη θα ματαιωθεί η πραγματοποίηση του 21% των καθιερωμένων διαδρομών. Οι αλλαγές στα δρομολόγια θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Ριζική μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος της Ιταλίας επιθυμεί ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ζητά λοιπόν να έχει άμεσο χαρακτήρα η εκλογική αναμέτρηση και να παρουσιαστούν σαφείς εναλλακτικές λύσεις στους ψηφοφόρους. Λύσεις που δεν θα πρέπει να αλλάξουν μέχρι να γίνουν οι εκλογές, τονίζει χαρακτηριστικά ο Ιταλός ηγέτης, συμπληρώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνήσεις θα ζουν περισσότερο και έτσι θα υπάρχει μια σταθερότητα που οπωσδήποτε τη χρειάζεται η Ιταλία. Νεκρός βρέθηκε σε προάστιο της Άγκυρας ο φιλοκούρδος δικηγόρος Φάεκ Τσαντάν, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 2 Δεκεμβρίου. Ο Τσαντάν είχε διατελέσει στο παρελθόν προϊστάμενος του Λαϊκού Κόμματος Εργασίας στην τουρκική πρωτεύουσα. Σε κάτι ευχάριστο τώρα. Να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις που φυσικά σήμερα είναι ευχάριστες μόνο για τον Παναθηναϊκό. Μόνο λοιπόν ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε σήμερα, νικώντας για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετ την Ολύμπια Λιουμπιάνα μέσα στη Σλοβενία. Το Τριφύλι νίκησε 65-62. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα μέσα στη Θεσσαλονίκη από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 73-57. Στο κύπελο Κόρατς τέλος, το Περιστέρι έχασε μέσα στο γήπεδό του από την Χαποέλ Ειλά με 88-76. Ήταν οπωσδήποτε μια αναπάντεχη ήττα για τον ελληνικό σύλλογο που μέχρι στιγμής τα είχε πάει πάρα πολύ καλά στη διοργάνωση αυτή. Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Θα είναι μαζί σας σε λίγο η Ρούλα Κοτσέτα με τις ομογενειακές ανακοινώσεις, τις προβλέψεις για τον καιρό της περιοχής μας και τις τιμές του αμερικανικού δολαρίου. Από μένα, γεια σας και θα τα πούμε και πάλι αύριο.